όπως προαναφέραμε, ότι εντός ολίγου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον Μαρίνο Σιζόπουλο. Ενώ σε εξέλιξη είναι και η συνάντηση του πρόεδρου του ΔΣΥ, του Αβέρωβ Νεοφύτου, με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, του Άντρου Κυπριανού. Οπότε άρχισαν οι διαβουλεύσεις. Να δούμε τι θα γίνει με τον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, τώρα ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών να μας λέει ως πάνω κάτω για το πολιτικό σκέλος της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Πάμε τώρα στον Δημήτρη Γεωργιάδη, πρόεδρο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, να μιλήσουμε αμιγώς, στεγνά για τα οικονομικά. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργιάδη. Γεια σας. Καλό μεσημέρι σε όλους. Απλή ερώτηση για πρώτη ερώτηση. Υπάρχουν λεφτά στα ταμεία για να τη βγάλουμε μέχρι τον νέο προϋπολογισμό? Και αν δεν ψηφιστεί ο νέος προϋπολογισμός, θα έχουμε λεφτά στα ταμεία για να πάμε παρακάτω, στο δεύτερο 12 τιμόριο? Κοιτάξτε, το υποθεματικό της κυβέρνησης υπάρχει, είναι εκεί. Δεν έχει εξαντληθεί. Η ερώτηση είναι κατά πόσο υπάρχει εξουσιοδότηση, είτε η κυβέρνηση είτε οι επιμέρους υπηρεσίες, καλή ώρα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να μπορέσει να χρησιμοποιήσει αυτά τα κονδύλια. Άρα, ένα το κρατουμένο. Λεφτά στο ταμείο υπάρχουν. Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για την κυβέρνηση να τραβήξει τα λεφτά και να τα δώσει σε δαπάνες. Ακριβώς. Ουσιαστικό προϋπολογισμός αυτό κάνει. Δίνει την έγκριση στην κυβέρνηση, στις ανεξάρτητες υπηρεσίες, στα Υπουργεία να προχωρούν με τις πληρωμές. Και άρα για τον Δεκέμβρη υπάρχει αυτή η εξουσιοδότηση. Αυτό που με υπολείπεται τώρα είναι για τον Ιανουάριο που προχωράει με το 12 τιμόριο. Ναι, και από εκεί και πέρα τι γίνεται, κύριε Γεωργιάδη? Τεχνικά είναι το... Μπορεί να, όπως αντιλαμβάνομαι, να προχωρήσουμε και με δεύτερο 12 τιμόριο. Ελπίζουμε να μην φτάσουμε μέχρι εκείνο το σημείο. Αυτό που ήθελα να διευκρινίσω είναι ότι οι περισσότερες πληρωμές στη δημόσια υπηρεσία γίνονται προς το τέλος του μήνα. Ναι. Δηλαδή οι πληρωμές του Ιανουαρίου θα γίνουν, οι μισθοί καταβάλλονται τελευταία εβδομάδα, τα περισσότερα λογιστήρια κάνουν τις πληρωμές τους, τα εμπάσματα τους τελευταία εβδομάδα του μήνα. Οπότε, εάν κατατεθεί ο προϋπολογισμός μέσα Ιανουαρίου και εγκριθεί όπως όλοι εύχονται, τότε δεν προβλέπω να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Απλά είναι ένα κλίμα αβεβαιότητας, ναι, το αν χειροτερέψουν τα πράγματα, θα έλεγα. Άρα, μισθοί, συντάξεις, επιδόματα για τους δύο επόμενους μήνες δεν κινδυνεύουν? Όχι, δεν κινδυνεύουν. Θα έλεγα, εάν έχουμε έγκριση και τον Ιανουάριο, καμία πληρωμή δεν θα κινδυνεύσει. Ναι. Εκτός φυσικά αν υπάρχουν κάποιες επιμέρους συμβατικές υποχρεώσεις, mm-hmm, κάποιων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα συμβόλαιο που λέει στις 8 του Γενάρη θα γίνει τάδε πληρωμή, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι σε αυτή την περίπτωση αυτός που προμηθεύει το κράτος δεν θα φέρει και μεγάλη, mm-hmm, θα δείξει κατανόηση και θα αποδεχτεί αυτή την καθυστέρηση. Όμως υπάρχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις, αν μας επιτρέπετε, τουλάχιστον αυτή την ανάγνωση μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί τα 12 τιμόρια δουλεύουν με ανώτατο όριο δαπανών τον περσινό, το μήνα του περσινού έτους. Έτσι δηλαδή, ό,τι ξοδέψαμε πέρσι τον Ιανουάριο μπορούμε να ξοδέψουμε και φέτος τον Ιανουάριο, έτσι δεν είναι? Άρα, επειδή έχουμε αυξημένες δαπάνες σε επιδόματα, σε κοινωνική πολιτική, έτσι, τα εμβόλια τώρα, πώς θα μπορέσουμε να ξοδέψουμε περισσότερα? Είναι αυτό το σημείο που προσπαθώ να διαχωρίσω. Ναι. Εξηγήστε μας. Για αυτά τα κονδύλια, η πραγματική πληρωμή θα γίνει τέλος του μήνα. Οπότε, εάν γίνει έγκριση του προϋπολογισμού 15-20 του Γενάρη, τότε πρακτικά υποθέτω θα μπορεί να γίνει και η πληρωμή. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Πραγματικά προβλήματα θα αρχίσουν εάν δεν γίνει έγκριση και τον Ιανουάριο. Οπότε, τότε θα έχουν αυτά τα αυξημένα κονδύλια στα οποία αναφέρεστε, ενδεχομένως να προκύψουν προβλήματα. Ναι. Πάμε τώρα να δούμε πώς παρατηρούν όλες αυτές τις εξελίξεις στην οικονομία της Κύπρου η διεθνής οίκη αξιολόγησης, κύριε Γεωργιάδη. Θα επηρεαστούμε? Είναι ορατός ο κινδύνος να υποβαθμιστεί η Κύπρος? Το ότι υπάρχει ανησυχία υπάρχει, εντάξει, δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα, αλλά και εμείς ως υπηρεσία δεχόμαστε τηλεφωνήματα, στο παρόν στάδιο προσπαθούν να αντλήσουν πληροφορίες, να πάρουν απαντήσεις, να μάθουν αν δεν εγκριθεί ποιο είναι το επόμενο βήμα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά νομίζω είναι πολύ νωρίς τις επόμενες μέρες που μιλάμε μόνο για αυτό το λόγο να προχωρήσει κάποιος οίκος σε υποβάθμιση. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι αυτά είναι
πολιτικά παιχνίδια τα οποία γίνονται σε όλον τον κόσμο. Μπορεί να μην γίνονται την τελευταία στιγμή με ακριβώς τον ίδιο τρόπο ή την ίδια επιχειρηματολογία, αλλά αυτή είναι η πολιτική. Ναι. Νομίζω θα στο συγκεκριμένο θέμα θα υποδείξουν κάποια υπομονή, όπως όλοι μας, μέχρι τις αρχές του Γενάρη τουλάχιστον. Ωραία. Άρα, στην αποψινή αξιολόγηση του οίκου Μούντις, εσείς προσωπικά δεν εκτιμάτε ότι θα αλλάξει κάτι, κάποια υποβάθμιση. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορώ να προκαταλάβω τον Νίκο. Αλλά ναι, σίγουρα, σίγουρα. Εκτιμήσεις ήταν. Ναι, μόνο από αυτόν τον λόγο, ναι. Εγώ θα περίμενα ακόμα λίγες εβδομάδες για να δω αν θα προχωρήσω σε υποβάθμιση ή όχι. Ούτε το γεγονός ότι τα διεθνή μέσα όπως το Bloomberg συνδέει την καταψήφιση του προϋπολογισμού με το πολύ μεγάλο σκάνδαλο των χρυσών διαβατηρίων. Εντάξει, αυτά είναι πολιτικά θέματα, είναι εκτιμήσεις. Επειδή έχουν αντανάκλαση στο οικονομικό σκέλος και στην εμπιστοσύνη απέναντι στο κράτος. Βεβαίως, εντάξει, υπάρχει η διασύνδεση υπάρχει μόνο και από τον όρο που έχει θέσει το κόμμα της αντιπολίτευσης για να παραχωρηθούν οι φακέλοι. Αλλά αντιλαμβάνεστε, αυτά είναι θέματα τα οποία θα λυθούν σε πολιτικό επίπεδο, όχι Μάλιστα. με παρεμβάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ. Προφανώς θα είμαστε σε επαφή, διότι και τις επόμενες ημέρες, αν κάτι αλλάξει και ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, δεν ψηφιστεί, θα είσαστε εδώ να μας τα εξηγήσετε. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Τώρα. Πάμε να δούμε πώς οι πολίτες βλέπουν όλες αυτές τις οικονομικές εξελίξεις. Είναι και η πανδημία.